Και μένουμε σε αθλητικούς ρυθμούς και πάμε στον Άρη. 7.30 ο αγώνας με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μαζί μας Νίκος Οικονόμου από το pressaris.gr. Νίκο, καλό απόγευμα, καλή χρονιά πάνω απ' όλα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλή χρονιά να ευχηθώ και βέβαια, αλλά και τις ακροάτριες και τους ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Νίκο, τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Άρη και πώς αναμένεται να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ. Βεβαίως, σήμερα έχουμε λοιπόν ντέρμπι για τον Άρη, από ντέρμπι σε ντέρμπι αυτή η πόλη. Σήμερα έχουμε ντέρμπι λοιπόν για τον Άρη, ο οποίος υποδέχεται στις 7.30 σε λίγη ώρα δηλαδή την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι ένα ντέρμπι ομάδων που βρίσκονται πολύ ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη. Πρόκειται για εξαναβολής αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής. Αν θυμάστε τότε, το παιχνίδι δεν είχε γίνει λόγω κρουσμάτων θετικών, αρκετών θετικών κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα της ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, με πολλαπλά τα ωφέλη για τον Άρη από τη σημερινή αναμέτρηση, εφόσον ο Άρης ολοκληρώσει το παιχνίδι σήμερα το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης ως νικητής. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχει συγκεντρώσει 33 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι κάνει μια χρονιά, έχει μια χρονιά και μια πορεία πρωταθλητισμού που είχε πολλά χρόνια να κάνει ο Άρης στο πρωτάθλημα της Super League. Έχει την ευκαιρία σήμερα λοιπόν ο Άρης να μειώσει με νίκη την διαφορά από τον πρώτο Ολυμπιακό, ο οποίος ξέφυγε στις τελευταίες αγωνιστικές, τους 6 βαθμούς, και βεβαίως, επειδή είπαμε ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη για τον Άρη, με νίκη επί της ΑΕΚ σήμερα ο Άρης ανεβάζει την διαφορά από την ομάδα της ΑΕΚ στο συν 6 και βεβαίως ξεφεύγει και από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ακολουθεί στο συν 4 με το τρίποντο το σημερινό. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη και είναι και μια δύσκολη περίοδος ούτως ή άλλως για τις ομάδες με πολλά συνεχόμενα και δύσκολα παιχνίδια. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Άρης δίνει κι άλλο ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή και πάλι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάμε και στο πρόγραμμα, γιατί είναι φωτιά πραγματικά Τετάρτη, Κυριακή, Δευτέρα, Πέμπτη τα παιχνίδια μέχρι και τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου για αυτόν τον μήνα. Πάμε λίγο στα πλάνα του Ακυμάτζιου. Τι περιμένουμε να δούμε? Να ξεκαθαρίσω απλά λίγο, να δούμε λίγο την αποστολή, το κομμάτι της αποστολής. Εκτός έχουν μείνει ο Μπερτόγλιο, ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα στο δικέφαλο, δεν υπολογίζεται. Σημαντική απώλεια. Βεβαίως σημαντική, διότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος φέτος εξελίχθηκε σε λίρα 100 για τον Άρη, ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε για να έχει έναν περισσότερο τον, ένα ρόλο συμπληρωματικό, αλλά όπως έχει αποδείξει είναι βασικό μέλος, πρώτος σκόρερ μαζί με τον Μπρούνο Γκάμα από 5 γκολ. Πάρα πολύ σημαντική η απουσία του Αργεντινού, εκτός και ο Κουεστά, ο οποίος και αυτός έχει ενοχλήσει στην μέση. Αντιθέτως, ο Άκης Μάντζιος μπορεί να υπολογίζει και έχει στην αποστολή τον Έργκης Κάτσε, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα, ενώ στην αποστολή για πρώτη φορά θα είναι και ο Νικόλας Ιωάννου, το αριστερό μπακ παίκτης ο Άρης με τη μορφή του δανεισμού από την Nottingham Forest. Είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Πιστεύεις ότι θα κάνει ντεμπούτο σήμερα ο Ιωάννου ή θα το δούμε περισσότερο την Κυριακή? Νομίζω ότι θα μπει σιγά σιγά στο rotation του Άκη Μάτζιου. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα πάει με το δίδυμο για να πάμε και στην αρχή ενδεκάδα σε κάποια πλάνα που έχει στο μυαλό του Άκης Μάτζιους. Νομίζω ότι σήμερα ο Άρης θα παραταχθεί στα δύο άκρα της άμυνάς του, με τον Σούντγκρεν δεξιά και με τον Σάκιτς αριστερά. Παρότι δεν είναι η φυσική θέση του Σάκιτς, του Εμάνουελ Σάκιτς, είναι δεξιοπόδαρος αμυντικός, είναι δεξιμπακ, τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να παίζει αριστερά και επειδή ο Άρης θέλει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις πτέρυγες της επίδεσης της ΑΕΚ, οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές είναι ικανοί να αναχαιτήσουν τους εξτρέμ της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο, στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε έχω την εντύπωση ότι ο Ιωάννου σιγά σιγά θα μπει στο rotation, ούτως ή άλλως όπως είπες και νωρίτερα, μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου τα παιχνίδια θα είναι πολλά και συνεχόμενα ανά τρεις ημέρες. Λέγοντας για την αρχή ενδεκάδα, έχω την εντύπωση ότι στην άμυνα δεν θα αλλάξει τίποτα, δηλαδή ο Μπουσέ θα είναι στο τέρμα για τον Άρη. Είπαμε πριν, Σούντγκρεν και Σάκιτς δεξιά και αριστερά στα δύο άκρα της άμυνας αντίστοιχα, και στο κέντρο ο Μπεναλουάν με το Ροζ, ένα δίδυμο το οποίο έχει κλειδώσει το τελευταίο διάστημα ακριβώς και έχει και πολύ καλή χημεία και είναι και πολύ καλή απόδοση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή απόδοση. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ, θα πούμε για την πιθανή αρχική δεκάδα της ΑΕΚ, θα διαμορφωθεί και ο σχηματισμός του Άρη. Ενδεχομένως ο Άρης να πορευτεί 4-2-3-1, που σημαίνει ότι στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Σάσα με τον Ματίγια, με τον Μάνο στην κορυφή της επίδεσης, τον Μπρούνο Γκάμα πίσω από τον Δημήτρη Μάνο και στις δύο πτέρυγες, δεξιά τον Μαντσίνη και αριστερά τον Σίλβα. Η ΑΕΚ βεβαίως υπάρχει από το ρεπορτάζ της, έτσι μια βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι ενδεχομένως να παρουσιαστεί με 4-3-3, να φορτώσει δηλαδή ο Μανώλο Χιμένε μεσαία του γραμμή. Αν γίνει κάτι τέτοιο και αν το έχει ήδη αποφασίσει ο Άκης Μάντζιος, δεν αποκλείεται να δούμε και τον Άρη
με ένα παρόμοιο σχηματισμό, αν και δεν είναι και τόσο αποτελεσματικός ο Άρης σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι δεν περιμένει κανένα στον Άρη να δει μια ΑΕΚ η οποία θα παίξει επιθετικά. Νομίζω ότι ο Χιμένεθ μας έχει συνηθίσει, ειδικά τον πρώτο καιρό, κάθε φορά από αυτές τις 5 φορές που έχει επιστρέψει στην ΑΕΚ, να παίζει πολύ αμυντικά, να παίρνει αυτό το 1-0 για να χτίσει ένα σερί και μετά σιγά σιγά να μάθει η κάθε φορά η ομάδα τι θέλει ο ίδιος για να το αποδώσει μέσα στο γήπεδο. Ξέρει πολύ καλά και την ελληνική πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν θα δούμε 4-3-3, 4-5-1 θα δούμε ουσιαστικά από την ΑΕΚ με τον τρόπο που παίζει ο Μανώλο Χιμένεθ. Ο Μάντζιος τι θέλει να κάνει? Θέλει να είναι σε φούλε επιθετικούς ρυθμούς, θέλει να έχει τον έλεγχο, γιατί πολλές φορές ο Άρης δεν παίζει σαν αντεπιθέσεις πια, αλλά έχει και τον έλεγχο του αγώνα. Πώς είναι τα πλάνα, πώς προπονήθηκε η ομάδα? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει σαφέστατα τον ορισμό του ντέρμπι. Αγωνίζεται ο δεύτερος βαθμολογίας με τον τέταρτο αυτή τη στιγμή. Ο Άρης θέλει να επιβάλλει από την αρχή το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι, παίζοντας και εντός έδρας. Βεβαίως υπάρχει η απουσία του κόσμου, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά όπως και να έχει, ο Άρης θέλει να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό. Σίγουρα η ΑΕΚ, αν αγωνιστεί με ένα φορτωμένο κέντρο, θα πρέπει ο Άρης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, διότι έχει και η ΑΕΚ πολλούς επικίνδυνους ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ εκείνη το δυνατό της όπλο αυτή τη στιγμή είναι δηλαδή η μεσοεπιθετική της λειτουργία, διότι έχει πάρα πολλές απουσίες αμυντικά. Άρα έχω την εντύπωση το αν ο Άρης θέλει να είναι περισσότερο δημιουργικός και αποτελεσματικός, νομίζω το 4-2-3-1 σήμερα είναι το ιδανικό για να ξεκινήσει. Είναι ο ιδανικός σχηματισμός για να ξεκινήσει ο Άκης Μάντζιος. Βεβαίως αυτό άπτεται στη σκακέρα των προπονητών, εκτιμήσεις κάνουμε και τουλάχιστον με τα όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες προπονήσεις. Το τι ακριβώς θα γίνει θα το δούμε λίγο πριν τη σέντρα. Εντάχει να σου πω, Δημήτρη, το τι προκύπτει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ όσον αφορά την αρχή ενδεκάδα, γιατί έχει πολλές απουσίες. Ο Χιμένεθ, έχει τον Τσιγκρίσκι και τον Μιτάη που είναι τραυματίες, έχει τον τιμωρημένο Ισούα ο οποίος αποβλήθηκε πρόσφατα στο παιχνίδι με την Λαμία. Έχει και κάποιους παίκτες που δεν υπολογίζει πλέον στην άμυνα, όπως είναι ο Βασιλαντονόπουλος και ο Χνίτ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι μεσοαμυντικά η ΑΕΚ έχει πολλές απουσίες και ο Άρης εκεί στοχεύει. Εκεί έχει λοκάρει αρχικά να χτυπήσει την ΑΕΚ στο αμυντικό κομμάτι, να πετύχει ένα ενδεχομένως και παραπάνω τέρματα όσα του χρειαστούν για να κερδίσει το παιχνίδι. Ο Αθανασιάδης από ό,τι φαίνεται θα είναι στο τέρμα για την ΑΕΚ, δεξιά ο Μπακάκης, αριστερά ο Λόπες, ο Σβάρνας με τον Εντελτσιάρου θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ, Σιμώες Γαλανόπουλος δείχνουν να είναι σίγουροι, παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κρίσιτς και τον Σάκχοφ και από εκεί και πέρα στην επίθεση τριάδα στο 4-3-3 της ΑΕΚ, ο Μάνταλος έξω αριστερά, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, ένας γρήγορος παίκτης και εκεί θα πάει πάνω το Σάκητς, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, και στην κορυφή της επίθεσης είτε ο Ανσαριφάρτ είτε ο Ολιβέρα, έχω την εντύπωση ότι ο Ανσαριφάρτ θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει βασικός στο σημερινό μάτς. Είναι σίγουρα να πρέπει. Αν είδα καλά, δεν πήρε Λιβάγια. Ναι, δεν έχει νομίζω Λιβάγια, νομίζω εντάξει. Στην ΑΕΚ είναι ξένο σώμα πια. Είναι ξένο σώμα, ναι, είναι ξένο σώμα. Όχι, είναι ο παίκτης που άλλαξε τα δεδομένα στον ημιτελικό κυπέλου και είναι ένας κακός δαίμονας για τον Άρη, θυμίζω τα περσινά. Πριν λίγο στην αποστροφή του λόγου σου και με αυτό να κλείσουμε, Νίκο, είπες ότι ο Ιωάννου είναι η πρώτη μέχρι στιγμής μεταγραφή. Ναι. Ο Άρης κοιτάει και για άλλα, μια και έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα με, εννοείται το κύπελο να είναι ο βασικός στόχος, με μια δύσκολη παγίδα κλήρωση, όχι τόσο δύσκολη, με τον Αστέρα Τρίπολης. Σαφέστατα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Εννοείται πως ο Άρης θέλει, ούτως ή άλλως η απόκτηση ενός αριστερού μπακ και η απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού ήταν οι δύο αρχικές προτεραιότητες του Άρη. Η μία επετεύχθη με την απόκτηση του Ιωάννου, έστω και με τη μορφή του δανεισμού, και από εκεί και πέρα ο Άρης έχει αρκετά ονόματα τα οποία το τελευταίο διάστημα απασχόλησαν, δύσκολες βέβαια περιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα ο Πιέρος Σωτηρίου, ο Κύπριος επιθετικός της Αστάνα. Μια δύσκολη περίπτωση δεν την έχει παρατήσει ο Άρης. Θα κάνει υπομονή, θα περιμένει. Είναι υψηλό το κασέ, είναι και οι απαιτήσεις της ομάδας στην οποία αγωνίζεται τώρα. Και μια πολύ πιο προσιτή περίπτωση, όπως είναι αυτή του Χερόνιμου Μπαράλες. Ο Αργεντινός, ο οποίος είναι τους πρώτους κόρους. Πολύ καλή περίπτωση, βέβαια. Πολύ καλή περίπτωση. Ένας παίκτης, ο οποίος έχει αρκετούς μαστές, να το θέσω έτσι, στο Κλειάνθης Βικελίδης. Βεβαίως έχει συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Ακόμα χρόνο, που τι σημαίνει αυτό, ότι αν ο Άρης θέλει να τον αποκτήσει, είτε θα πρέπει ο παίκτης να μείνει ελεύθερος, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο αυτή την εποχή, γιατί δεν έχει και άλλους επιθετικούς ο Αστέρας Τρίπολης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρόνια τώρα. Ισχύει αυτό, άλλους σεντερφόρ, είτε ο Άρης να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, έτσι ώστε οι αρκάδες να αξιοποιήσουν αυτό το ποσό για να αντικαταστήσουν τον Μπαράλες. Θεωρώ ότι μετά το παιχνίδι και με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή, θα ξεκαθαρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς θα κινηθεί ο Άρης στο συγκεκριμένο κομμάτι όσον αφορά την επίθεση, διότι πέρα από τον αριστερό μπακ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ένας κεντρικός επιθετικός είναι προτεραιότητα τον Άρη αυτή τη στιγμή, βλέποντας
πως ο Λόπεθ δεν έχει αποδώσει τα όσα περίμεναν και τις προσδοκίες που υπήρχαν για αυτόν το περασμένο καλοκαίρι. Και ο Μάνος είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται συνεχώς, δεν σκοράρει πολύ, βοηθάει όμως πάρα πολύ επιθετικά ο Δημήτρης Μάνος, ο Έλληνας φορ. Αλλά ο Άρης θέλει εναλλακτικές επιλογές, γιατί αυτό, η χρονιά είναι δύσκολη. Και είναι αυτό που λέμε το εύκολο γκολ. Το έχει ανάγκη κάθε ακριβώς ομάδα και όλα ξεκινάνε από εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκος Οικονόμου, pressaris.gr. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση. Καλή συνέχεια.